Λοιπόν, τώρα το λόγο θα δώσω στον φίλο ποιητή και δημοσιογράφο τον Σπύρο Κατσίμη, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην τηλεόραση με την σειρά εκπομπών «Τέχνη και πολιτισμός». Σπύρο, πες μας δύο κουβέντες για την επαφή σου με τον μεγάλο μας ποιητή. Λοιπόν, με ακούτε? Όχι έτσι όμως, στην τηλεόραση. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Ο μεγάλος ποιητής Τάσος Λιβαδίτης είχε μια σεμνότητα και μια αγιότητα, θα έλεγα, που με εξέπληξε όταν και εγώ ήμουν όχι ακριβώς νέος όπως οι φίλοι μου που προηγήθηκαν, αλλά είχα ξεκινήσει την ποιητική μου πορεία. Δεν τον ήξερα κι εγώ καθόλου. Και από μια εύνοια της τύχης, όταν ο Κώστας Κουλουφάκος του έστειλε το βιβλίο μου «Ρήτορες» το 1975, ξαφνικά διάβασε μια κριτική στην Αυγή που λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, πού βρέθηκε αυτός ο κριτικός σε μια εποχή που υπήρχε και εκεί μια σχετική σύψη στο χώρο της τέχνης. Και ήθελα να τον γνωρίσω όχι μόνο για την εξαιρετικά γενναιόδο κριτική, αλλά γιατί τότε είχε μπει στην ψυχή μου. Κατάλαβα ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα επικοινωνήσω. Και επικοινώνησα και η φιλία μας κράτησε ως το μοιραίο τέλος. Τελειώνω με περί αυτολογήσεις. Θα σας πω απλώς ότι για την εκπομπή «Τέχνη και πολιτισμός» με ενίσχυσε και εκεί και τους συνεργάτες μου, όπως τον Σταύρο Στρατηγάκο, το σημαντικό αυτό σκηνοθέτη που αναφέρεται και στο βιβλίο «Η μαρτυρία του». Και συνέβη το εξής περίεργο. Με πήρε μια μέρα ξαφνικά που δεν το περίμενα και μου λέει, «Σπύρο, είμαι απέναντί σου εκτεθειμένος». Λέω, «Γιατί?». «Ταπεινά σου ζητώ συγγνώμη». Και εγώ αχνιδιάστηκα. Λέω, «Εσύ Τάσο, σιγά συγγνώμη, τι συμβαίνει?». «Σου ζητώ συγγνώμη γιατί η προηγούμενη εκπομπή σου που είδα δεν μου άρεσε και στόπα, ενώ τώρα νομίζω ότι έφταιγε η τηλεόραση, ήμουνα στην επαρχία, δεν είχα εικόνα. Τι ήταν αυτή η σημερινή που ήταν καταπληκτική, πώς προσέχετε την ποιήση, ανεβάζετε την ποιήση κτλ.». Τέτοιος άνθρωπος, ούτε αυτό το περίμενα. Αλλά θα τελειώσω με κάτι που δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μου. Και πραγματικά είναι κάτι πρωτάκουστο. Ήτανε Οκτώβρης του 1998. Ο Λιβαδίτης καθόταν στο καροτσάκι και περίμενε να εγχειριστεί. Θυμάμαι που μας αποχαιρέτησε με το σήμα της νίκης μάλιστα και πολύ αισιόδοξος. Κάποια στιγμή μου έγνεψε ότι ήθελε να μου μιλήσει. Τον πλησίασα. Πλησίασα αυτό το πρόσωπο, το ήρεμο, το ειρηνικό. Αυτό το πρόσωπο που είχε ήδη ξεκινήσει από καιρό τη μοναχική του πορεία. Τα καλύτερα βιβλία που είχε γράψει με τις Βιολέτες για μια εποχή και όλα τα άλλα, μια μοναδική πορεία σφιχτά δεμένη με την αγωνία του ανθρώπου, τη μοίρα, τη μοναξιά και τα βάσανά του. Μου λέει λοιπόν, «Σπύρο, είμαι εντυπωσιασμένος. Εδώ οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για μένα, γιατροί, νοσοκόμοι, περαστικοί, έρχονται να μου σφίξουν το χέρι, να μου ευχηθούν καλή τύχη και να μου πούν για τα καταπληκτικά τραγούδια μου που τόσο θαυμάσια μελοποίησε ο Θοδωράκης». Έκανε μια καύση
και δυναμώνοντας τη φωνή του, που έγινε πικραμένη, μου είπε: «Αλλά στα αλήθεια αυτά έχω γράψει, στα αλήθεια με γνωρίζουν μόνο από αυτά, για όλο μου το έργο αναφέρουν μόνο τα τραγούδια του Θοδωράκη. Για πες μου». Μου είπε: «Για πες μου», και εγώ τα έχασα. Λέω: «Τι να πω τώρα». Έκανα μία παύση δευτερολέπτου και προσπάθησα να διασκεδάσω την υποψία του. Και σήμερα αναρωτιέμαι, τι θα έλεγε ο μεγάλος αυτός ποιητής, ο σπουδαίος άνθρωπος, Τάσος Λιβαδίτης, τι θα έλεγε αν ζούσε σήμερα σε μια εποχή που κινδυνεύει το βιβλίο, που έχει καταργηθεί η ζωντανή επικοινωνία με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άλλα πολλά που δεν θα ήθελα να αναφέρω. Εκείνο που ελπίζω, που εύχομαι και θέλω να ελπίζω, είναι η ποίησή του, η σημαντική σπουδαία αυτή ποίηση, να επιζήσει. Να επιζήσει στους παλιούς, με τις μνήμες, τους αγώνες και την απέραντη νοσταλγία. Και να επιζήσει στους νέους που θα έπρεπε να το γνωρίσουν. Αλλά θα πρέπει και αυτοί να ακολουθήσουν μια ανάλογη πορεία. Θα πρέπει και οι νέοι να ανοίξουν την πόρτα για να μπει μέσα η θλίψη του κόσμου και να καταλήξουν όμως μετά στους ανοιχτούς ορίζοντες. Ευχαριστώ.